Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, είναι κοντά μας για να συζητήσουμε λίγο τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι λέτε τώρα εσείς? Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί λίγο το πλαίσιο. Δεν το έχουμε ακόμα το περιβάλλον των υποψηφίων, έτσι. Ναι. Καταρχάς, να πούμε για την κατακλείδα της προηγούμενης ενότητας ότι με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα της ειρήνης κρέμεται σε μια κλωστή, αν δεν έχει σπάσει κιόλας. Και με αυτή την έννοια εισερχόμαστε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο, όπου το Ισραήλ έχει αποχαλινωθεί πλέον και ουσιαστικά με την ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί να επιβάλλει τις δικές του απόψεις κόντρα στις αποφάσεις και του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΙΕ. Είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος για την ειρήνη. Γιατί λέτε για την αποχαλήνωση του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε. Και δεν λέτε για τους, του Νετανιάχου και του Ισραήλ, με συγχωρείτε. Μα κοιτάξτε τώρα, βομβάρδισε. Και δεν λέτε για τους 200 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. 200 βαλιστικοί έφυγαν. Ακούστε. Ναι, πρέπει να βάλουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίθεση του Ιράν είναι μια επίθεση σε έναν εξάρτητο τρίτο κράτος, αλλά είναι ένα κρίκο στην αλυσίδα των τελευταίων γεγονότων που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο με την επίθεση της Χεζμπολάς στους Ισραηλινούς καταβλισμούς και ό,τι από τότε ακολούθησε. Αυτό που κρατώ εγώ είναι της Χαμάς, με συγχωρείτε. Αυτό που κρατώ εγώ είναι η επισήμαση που έκανε ο κύριος Οικονόμου, ότι ουσιαστικά ο Νετανιάχου βλέπει μέσα από την πολεμική αντιπαράθεση την επαναπόκτηση του πολιτικού του κεφαλαίου. Μην ξεχνάτε ότι ένας πρωθυπουργός που έχει σχέσεις και με κρεμότητες και με τη δικαιοσύνη, και επομένως βλέπουμε ότι ουσιαστικά στο βωμό της προσωπικής του πολιτικής ανέλυξης δεν διστάζει να οθεί τα πράγματα στα άκρα. Και αυτό είναι μια εξίσου επικίνδυνη παράμετρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Πάντως, έτσι, συγγνώμη, είναι σαν να λέτε ότι περίπου δεν ήταν υποχρεωμένο το Ιράν να στείλει αυτό, να εκτοξεύσει τους πυράβλους. Κοιτάξτε, Βρίσκεται σε άμυνα το Ιράν. Είναι μια λογική. Το Ιράν καταρχάς δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο των επιχειρήσεων. Αλλά είναι καθυπέρβαση, αυτό δεν το συζητώ. Απλώς δεν μπορώ να το δω ως αποσπασμένο, ένα μεμονωμένο κομμάτι αυτό, ή εντάσσεται, σας είπα, στην αλυσίδα των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν από τον αναμέτρηση, που ξεκίνησε από πέρυσι τον Οκτώβριο με την εισβολή της Χαμάς, που βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ως η βασική αιτία είναι η κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αν βάλουμε δηλαδή αυτή την παράμετρο, από εκεί και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Όσο το Ισραήλ κατέχει παράνομα τα Παλαιστινιακά εδάφη και εμποδίζει με μεθόδους που παραπέμπουν σε άλλες εποχές τους Παλαιστίνιους να ορίσουν τη μοίρα τους στη δική τους πατρίδα, θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μπράβο, εμείς είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Είναι μια φάση η οποία οξύνθηκε το τελευταίο διάστημα. Θέλω να θυμίσω ότι ξεκίνησε από τη διπλή εμφατική ήττα των εκλογών του 23, που είχε η ήττα αυτή αλυσίδωτες αντιδράσεις, την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, την αποχώρηση των 11 βουλευτών και βουλευτριών που δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά κτλ. Άρα θεωρώ ότι πια είμαστε κοντά στην αρχή του τέλους, με την έννοια ότι θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες και να αρχίσει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Σε αυτό έχω επιμείνει πάρα πολύ. Οι προτάσεις, οι υποψηφιότητες πάντων των επικεφαλής των υποψηφίων προέδρων στα κόμματα της αριστεράς και ειδικά στο δικό μας, πάντα συνοδεύεται από ένα πολιτικό σκεπτικό, και θεωρώ ότι όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος υποβολής των υποψηφιοτήτων και θα ανοίξει μια πολιτική συζήτηση, τι πρεσβεύει ο Φάμελος, τι πρεσβεύει ο Φαρατούρης, εκεί θα περιοριστεί ο ζωτικός χώρος για τις προσωπικές αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουν δηλητηριάσει το κλίμα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, κύριε Ξανθόπουλε, διότι εδώ
πολλοί έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους στην περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, να εκλεγεί και ο κύριος Κασελάκης. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτόν δείχνουν ως πρώτο. Τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι ούτε να κάνω ούτε δίκη προθέσεων, ούτε μάντης του τι θα συμβεί. Εγώ πολιτικά μπορώ να πω ότι και όπως και το τήρησα στην προσωπική μου στάση, η επιλογή της πλειοψηφίας είναι σεβαστή. Και είναι σεβαστή η επιλογή της πλειοψηφίας, γιατί ακριβώς έτσι συγκροτούν τα κόμματα. Θα υπάρχουν διαφωνίες, θα υπάρχουν μειοψηφίες, θα υπάρχει διαφοροποιήσεις στα πλαίσια του κόμματος, αλλά όταν οι πολίτες θα πούν ότι θα είναι ο οικονόμου, είναι ο οικονόμου. Αν πούν ότι είναι ο Παυλόπουλος, θα είναι ο Παυλόπουλος. Πρέπει να το σεβαστούν, λέτε, όλοι αυτό. Προφανώς. Αλλιώς δεν. Μα κοιτάξτε, ένα ελάχιστο μίνιμουμ συνεννόησης είναι αυτό, ότι. Με τόσο βαριές κουβέντες που έχουν υποθεί, κύριε Ξανθόπουλε, μπορεί να ξαναείστε μαζί? Κοιτάξτε, θα ξαναγαπηθείτε τόσο εύκολα? Δηλαδή αυτό και στους πολίτες φαίνεται κάπως παράτερο. Ακούστε λίγο να σας πω. Εδώ, κατά τη δική μου ανάλυση, θα σας πω την άποψή μου. Οι βαριές κουβέντες, μάλλον τα στελέχη του κόμματος, δηλαδή τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, οι βουλευτές, έχουμε και την πολιτική εμπειρία και την πολιτική επάρκεια να καταλάβουμε ότι ανάγκη καλή θα πρέπει να συνεργαστούμε για το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό? Να εκφράσουμε τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση που δεν μεταφράζεται σε... Δεν εισπράττει τίποτα η αντιπολίτευση στη Βουλή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε να εκφράσουμε τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα τους, που δυσκολεύονται να πληρώσουν το νίκη τους, και οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν μια πολιτική πρόταση. Το θέμα δεν είναι αν θα τους εκφράσετε. Το θέμα είναι πώς θα τους στηρίξετε, κύριε Ξανθόπουλε. Να τελειώσω. Ναι. Αν λοιπόν εμείς, τα στελέχη, οι βουλευτές κτλ., αντιλαμβανόμαστε έτσι την πολιτική μας λειτουργία, αυτό στα απλά μέλη δεν ισχύει σε αυτό το βαθμό, γιατί ακριβώς οι προσωπικές αντιπαραθέσεις έχουν τραυματίσει την ψυχική ενότητα, που είναι προϋπόθεση για την από κοινού πάλι και προώθηση των ιδεών μας. Και για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Στη Δράμα, το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όποτε γίνουν, θα το διακινήσουμε όλοι μαζί. Όχι αυτοί που ψηφίσαμε τον έναν πρόεδρο ή τον άλλον πρόεδρο. Σωστό, αλλά όταν έχει τραυματιστεί η ενότητα, η ψυχική και η πολιτική, είναι δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό έχουμε πολύ δύσκολο έργο μπροστά μας. Κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Την καλημέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.